Καλησπέρα, φίλοι και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισε. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που μου δόθηκε η ευκαιρία από εδώ, από αυτό το βήμα μπροστά σε όλου, να μιλήσω για θέματα και ζητήματα που αφορούν κυρίω τη γενιά μου. Λέγομαι Βασίλη Νικητόπουλο, είμαι 36 ετών παντρεμένο και έχω ένα γιο 9 μηνών. Είμαι πολιτικό μηχανικό και ζω στο χωριό Χανδρίνου Μεσενία. Μετά τι σπουδέ μου, όπω πολλοί συνομιλικοί μου, πήγα και εγώ στην Αθήνα για να βρω δουλειά. Δούλεψα σε εργοτάξη μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών για 10 χρόνια. Οι συνθήκε ζωή στην πρωτεύουσα αλλά και στα εργοτάξια, δεν ήταν καν ανθρώπινε. Και πριν από δύο χρόνια, όταν ήρθε η ώρα και εγώ να κάνω οικογένεια, η εγώ και η γυναίκα αποφασίσαμε με περίσσια χαρά να επιστρέψουμε στον τόπο καταγωγή μου. Να ξαναζήσουμε, να ξεκινήσουμε μια νέα αρχή, χωρί πίεση και με περισσότερο προσωπικό χρόνο. Συμμετέχω ενεργά σε συλλόγου του χωριού μου που μάχονται για την αναβάθμιση του τόπου μου και τη ευρύτερη περιοχή. Και με μεγάλη μου χαρά ήμουν παρόν στι αγροτικέ κινητοποιήσει που έγιναν στο νομό μα. Στι πρόσφατε δημοτικέ εκλογέ έδωσε υποψηφιότητα με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Πιλουνέστρο, στο τοπικό κομμάτι του χωριού μου και ευχαριστώ πολύ τον υποψήφιο δήμαρχο του συνδυασμού Θανάση Ραδιώτη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Η απόφαση πάρθηκε από μένα και ήταν συνειδητή. Ω γέννημα θέμα τη μεσηνιακή γη και ανθρώπου που προέρχεται από οικογένεια αγροτών, λυπάμαι όταν βλέπω αγροτικά εισοδήματα τη γενιά των παππούδων μα και των γονιών μα να μην φτάνουν ούτε στο κόστο παραγωγή και άνθρωποι που πάλευαν τόσα χρόνια να μην μπορούν να χαρούν του κόπου του. Λυπάμαι όταν βλέπω συνομήλικου να φεύγουν για μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό για ένα θεωρητικά καλύτερο μέλλον. Λυπάμαι όταν βλέπω συνταξίγου να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν το ρεύμα του ή τα φαρμακά του. Αλλά πιο πολύ λυπάμαι τι νέε γενιέ που έρχονται, τα παιδιά που για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να πληρώνουν στα αυτά και οι γονεί του. Να πληρώνουν για να μάθουν πέντε ράδε γράμματα, να πληρώνουν για να μπουν σε πανεπιστήμια, να πρέπει να πληρώνουν για να έχουν καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δυστυχώ να πληρώνουν ακόμα και για τη δικαιοσύνη. Ένιωσα ντροπή, έσχο, απογοήτευση, γιατί είμαι 36 χρονών και εγκλωβίστηκα σε αυτή τη λούπα των γεγονότων και των πραγμάτων που με θέλουν με το κεφάλι κάτω, άβουλο, να τρώω το σανό του και να βλέπω το άδικο χωρί να αντιδρώ. Σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να γίνει για όλο αυτό και ότι κάποιο πρέπει να βγει μπροστά πρέπει να βγει μπροστά και τόσα χρόνια, όπω το φωνάζει και το ξαναλέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να είμαστε εμεί. Η απάντηση ήρθε, βγήκα μπροστά και ορθολογικά λοιπόν ξεκίνησα από τη βάση που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Εκ του αποτελέσματο είμαι σύμβουλο του Τριμελέ Τοπικού Συμβουλίου του Χαδρινού. Έστω και από αυτό το μετερίζει, έστω και από αυτό το ανάχωμα, βρίσκομαι Ενεργό, δυνατό και αποφασισμένο να παλέψω για τα ιδανικά μου, τα ιδανικά του πατέρα μου και φυσικά τα ιδανικά του παιδιού μου, για τα ιδανικά όλων μα. Τα ιδανικά του καθένα είναι διαφορετικά, αλλά είμαι σίγουρο πω όλοι θα παλέψουμε όταν χρειαστεί. Θα παλέψουμε για τη γη που ρημάζει, χρόνο με το χρόνο, για την υγεία που δυστυχώ τη βλέπουν και τη μετράνε σε χρήμα, για την ασφάλεια που η λιγορία των ολίγων μπορεί να στείλει σε θάνατο χωρί κόστο και προπαντό για τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα που μα δίνει. Σα καλώ λοιπόν από αυτό το βήμα όλου εσά και εσά που είστε εδώ, αλλά και ανθρώπου που ίσω μα δουν από τηλεόραση ή διαβάσουν αυτά τα κείμενα, να δώσουν το παρόν σε επικοινωνίε ευρωεκλογέ και να στηρίξουν το ΚΚΕ και τους Ευρωβουλευτές του ευρωβουλευτέ του κόμματο. Να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να μην πέσουμε στην παγίδα του, να ενδιαφερόμαστε για τον συνανθρωπό μα, να αγαπάμε τη ζωή και επιτέλου να αρχίσουμε να αντιστεκόμαστε. Η λέξη αντίσταση δεν είναι μία έννοια ενό λεξικού. Η λέξη αντίσταση ήταν, είναι και θα είναι τρόπο ζωή. Ευχαριστώ πολύ.